Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV θα μιλήσουμε για θέατρο. Είναι εδώ δίπλα μου, στο στούντιο του ITV, η Βαγγελιό Γιαννάκη, γνωστή ηθοποιός, η οποία ανεβάζει Άντων Τσέχοφ και το Κίκνιον Άσμα. Βαγγελιό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ITV. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πότε παίζεται και πού παίζεται αυτή η παράσταση. Ναι. Η παράσταση «Κίκνιον Άσμα» του Τσέχοφ που ανεβάζει το αόρατο θέατρο είναι στο Καμπέριο Θέατρο από τις 25 Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου, 9 η ώρα το βράδυ. Κάθε βράδυ, λοιπόν. Κάθε βράδυ, κάθε μέρα θα παίζουμε, 6 μέρες δηλαδή. Μου είπες ότι έκανες τη μετάφραση από τα ρώσικα. Ναι. Γνωρίζεις ρώσικα? Τώρα ναι, τότε όχι. Έμαθες ρώσικα μέσα από τον Τσέχοφ? Έμαθα τα ρώσικα μέσα από το Τσέχοφ, το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε όλο αυτό το οδηπορικό. Τις γνωστές μεταφράσεις που τουλάχιστον εγώ ξέρω, τρεις είναι, δεν μου επαρκούσαν. Οπότε επειδή είμαι λίγο έτσι, μ' αρέσει και να μεταφράζω και μ' αρέσει να ξέρω τι λέει ακριβώς ο συγγραφέας, σε κάποιες γλώσσες, όχι σε όλες. Σημαντικό είναι αυτό, ναι. Πάντα αγαπούσα τα ρώσικα και δεν ξέρω, ξεκίνησα και έκανα αυτή τη μετάφραση, 1787 λέξεις από το λεξικό, με μία μέθοδο που είχα του πατέρα μου παλιά. Και με βοήθησε βέβαια σε αυτό και ένας στενός μου συνεργάτης που έκανε μετά την επιμέλεια, ο Τάκης ο Παπαδημητρίου, που είναι ρωσόφωνος. Και έτσι κάπου τώρα γνωρίζω και τα του Τσέχοφ, τα ρώσικα όμως, τα οποία είναι μια παλαιά γλώσσα, έτσι, είναι κάτι σαν το δικό μας το ροίδι. Δηλαδή, γι' αυτό έβαλα, κράτησα τον παλαιό τύπο Κίκνιον Άσμα, που είναι αρχαίος ελληνικός τύπος βέβαια. Μάλιστα. Είναι αφιερωμένη η παράσταση στον Άκη Δαβή. Ναι. Να πούμε δύο λόγια. Ο Άκης είναι ο δάσκαλός μου, ο ευεργέτης μου. Αυτός με δίδαξε το θέατρο. Και παρότι έχω πάει σε άλλη σχολή, στη Βεάκη και στη Φωτιάδη, αυτός με δίδαξε το θέατρο και το ήθος του θεάτρου. Επίσης ότι, κοίτα Βλάση, αν δεν αγαπάμε τον ηθοποιό, δεν αγαπάμε το θέατρο. Βλέπω εδώ μια πολύ όμορφη, Βαγγελιό, αφίσα. Θα μπορούσες να βάλεις το πρόσωπό σου, δεν το έκανες, έχεις βάλει ένα κύβο. Είναι πράγματι πολύ όμορφη η αφίσα. Θέλω να μας πεις δύο λόγια για τη δημιουργία αυτής της αφίσας. Ναι, την αφίσα αυτή. Στην αφίσα βρίσκεται ο κύβος του Hans Hake, ενός ενοιολογικού καλλιτέχνη, όπου συνδυάζω την ίδια στιγμή τη γλυπτική με το θέατρο. Μάλιστα. Αν είχα έναν κύκνο, ας πούμε ένα αρχαίο ελληνικό γλυπτό, έναν κύκνο, πρόκειται, εγώ παίζω στο Κίκνιο Άσμα τον Σβετλαβίντοφ, ωραία. Αν είχα ένα κύκνο, θα έπρεπε να είναι ο τίτλος ο κύκνος. Όμως είναι το Κίκνιον Άσμα και το τραγούδι το δείχνω μέσα από αυτό τον κύβο που μοιάζει σαν να τελειώνει το νερό, να τελειώνει η ζωή δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο έβαλα αυτό τον κύκνο, το φτιάξαμε με τον Μιχάλη Διαμάντη, έναν εξαιρετικό γραφίστα και πολύ καλό άνθρωπο που είναι συνεργάτης μου στενός. Και έχει το τυπωθήτο. Το θέλημά σου αυτό το ατέλεια στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 58 και αυτό είναι. Είναι πράγματι πολύ ωραία δουλειά. Βαγγελιό, η παράσταση αναβλήθηκε, ήταν να παιχτεί και την προηγούμενη εβδομάδα, αναβλήθηκε. Για ποιο λόγο? Κοίτα, τόσο τρέξιμο που το είχα αναλάβει όλο και με τους στενούς μου συνεργάτες κάναμε ό,τι μπορέσαμε, έτσι, και τώρα στο μεταξύ εγώ έπαθα ίωση. Μάλιστα. Οπότε τώρα είσαι καλά όμως. Είμαι καλά. 25-30 παραστάσεις κανονικά. Λοιπόν, λες και στην αφίσα, είσοδος ελεύθερη, έξοδος καπέλο. Για πες μας. Λοιπόν, είμαστε σε κρίση, Βλάση. Βέβαια. Ωραία. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα, είναι έτσι. Έτσι. Τι θα έπρεπε να κάνω εγώ που δεν είχα δυνατότητα να βάλω εισιτήριο, γιατί το αόρατο θέατρο η ομάδα μου δεν είναι μη κερδοσκοπική επιχείρηση. Καθότι οικονομικά εγώ είμαι πολύ δύσκολα και αυτό έγινε με υστέρημα, έτσι. Μάλιστα. Από τη μια αυτό και από την άλλη λέω οι θεατές θα έρχονται ελεύθερα μέσα και στην έξοδο θα υπάρχει το καπέλο του ηθοποιού όπου ο καθένας θα αφήνει τον οβολό του. Ό,τι έχει. Θα έρθει και ο νέος. Το έχω σπου αγαπάει το θέατρο,
Οπότε πολύ αυτό ωραία. Είναι, ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Να πούμε δύο λόγια για την θεατρική ομάδα σου. Το αόρατο θέατρο ναι. ονομάζει την ομάδα σου. Να πούμε δύο λόγια. Σου κάνει εντύπωση το όνομα, Βλάση. Είναι όμορφο, όμορφο. Σε όμορφο αρέσει. Ακούγεται. Mm. Ναι. Είναι οξύμορο, δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί το θέατρο έχει να κάνει με την όραση που βλέπεις. Ακριβώς. Ενώ το αόρατο δεν το βλέπεις. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Γιατί, mm. γιατί ονόμασες έτσι την ομάδα σου. Γιατί στο θέατρο, το θέατρο έχουμε όχι μόνο το ορατό αλλά και το αόρατο. Δηλαδή την πνευματικότητα. Mm-hmm. Ωραία. Εάν ο ηθοποιός έχει για στόχο μόνο το κέρδος, τότε δεν κάνει τέχνη του θεάτρου. Κάτι άλλο κάνει. Από την άλλη, το θέατρο είναι η αγάπη, έτσι, η αγάπη στην παροδικότητά της. Mm-hmm. Αυτό. Μάλιστα. Και το θέατρο είναι καρπός. Και θέλω λίγο να το πω αυτό, Βλάση. Σε ακούμε. Είναι ένας καρπός το θέατρο και υπάρχει η ανθοφορία του κήπου. Γι' αυτό δεν πρέπει να κανιβαλίζουμε τα φθινοπορεινά φρούτα. Μέσα σε αυτό θέλω να δώσω να καταλάβουμε ότι, που είπα και πριν, πρέπει να αγαπούμε τους ηθοποιούς για να αγαπάμε το θέατρο. Εμείς οι ηθοποιοί είμαστε καρποί. Είμαστε σε έναν ανθόφορο κήπο. Αυτό όλο μαζί κάνει το αόρατο θέατρο και το θέατρο το ίδιο. Μάλιστα. Κλείνουμε με αυτό που αρχίσαμε. Κίκνιον, άσμα, yeah. Άντων Τσέχοφ, 25 έως 30 Απριλίου. Στο Καμπέριο, κάθε βράδυ, 9 το βράδυ, ξεκινάει η παράστασή σου. Ναι. Βαγγελιό, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Προχωρώ τώρα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη υπηρωτική μαθητιάδα αθλητισμού και πολιτισμού, Υπήρου, θα πραγματοποιηθεί